Το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ήταν αυτός ο καθεαυτός ο λόγος στο οποίο δεν υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Σίγουρα ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και γενικά ένα νοσοκομείο, ένα ίδρυμα χρειάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο για να μην υπάρχουν αυτές οι μεγάλες δυσλειτουργίες. Όμως το κυρίαρχο θέμα των ελλείψεων είναι η υποχρηματοδότηση, την οποία πολλές φορές έχουμε λήξει πρόθεσμα, τα οποία πρέπει να πληρώσουμε και πολλές φορές χωρίς δεσμεύσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να γίνονται οι παραλαβές των υλικών και τα χειρουργεία. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, όμως το νοσοκομείο συνεχίζει να λειτουργεί γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Παρόλο που ακούστηκε πριν λίγο καιρό, υπήρχε μια μεγάλη, από την Πέμπτη είπε, ένας έλεγχος, ο οποίος έγινε σε υλικά τα οποία δεν υπήρχαν δεσμεύσεις. Αν δεν λειτουργήσουμε και έτσι, τότε πραγματικά θα πρέπει να κλείσουμε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όταν χρειάστηκε με επερώτηση που έγινε από βουλευτή, γιατί μία ασθενής δεν μπορούσε να χειρουργηθεί για ένα υλικό, αμέσως ο Υπουργός έκανε παρέμβαση. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Και δεν μπορεί να γίνεται τη μία να λέμε ότι χωρίς δεσμεύσεις δεν θα γίνεται τίποτα και δεν θα γίνονται δηλαδή και χειρουργία, και από την άλλη με τη μια παρέμβαση να γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο. Αλλά σας είπα και πριν ότι δεν θα λειτουργήσει το νοσοκομείο αν δεν προχωρήσουμε και σε υλικά τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα. Τα καλύπτουμε εκ των υστέρων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου τα καλύπτει όπως ήθεστε, γιατί αλλιώς θα πρέπει να κλείσουμε για ένα χρονικό διάστημα, να μην λειτουργήσουμε καθόλου, για να μπορέσουμε να μας έρθουν τα χρήματα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Δεν μπορεί να κλείσει ένα νοσοκομείο επειδή δεν υπάρχουν χρήματα.